Κύριε Χριστοφοράκη, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Προσπαθούμε να σε συνθήκες καύσωνα να κάνουμε τη δουλειά μας και να διατηρήσουμε την υγεία μας. Ναι, τι θέλετε να πείτε, δεν είσαστε καλά? Κοιτάξτε, με 1.800.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων ακόμα και τις με συνθήκες καύσωνα, τις ημέρες που απομένουν το περιθώριο να στενεύει ασφυκτικά, τους πολίτες προφανώς και μέσα στον καύσωνα να μην έρχονται να κλείσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, αλλά ακόμα και αν έρθουν στα λογιστικά γραφεία έτος ή άλλος ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που οι υποβολές του, μόνο με τις υποβολές του Ιωαννίου, είναι ο πιο επιφορτισμένος μήνας σε αντιληπτικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων του έτους μετά τον Ιανουάριο. Καταλαβαίνω ότι όλη αυτή η πίεση δημιουργεί και ζητήματα υγείας σε μια προσωπικά προς το παρόν, όχι, αλλά και σε αρκετούς από εμάς, σε αρκετούς συναδέλφους. Το Υπουργείο προς το παρόν δεν δείχνει να κατανοεί το... Μα συγγνώμη, είναι κάτι που λέγατε ακόμα και πριν από τις εκλογές σε κουβέντες που κάναμε στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στις χίλιες μέχρι 31 Ιουλίου να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις, ότι αυτό το οποίο περιμένατε πως είναι από τότε ότι θα πάρουν μια παράταση. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον από εσάς ή οι ακροατές του 984, αν θυμούνται, δεν το έχουν ακούσει για πρώτη φορά. Απλά τώρα έρχεται με τον πλέον επίσημο τρόπο να πείτε στο Χατζηδάκη, στο Θεοχάρη, στον Πιτσιλή, ότι ξέρετε, Θεοχάρης υπουργός οικονομικών, υφυπουργός Χατζηδάκης, υφυπουργός ο Θεοχάρης, για να μην παρεξηγηθώ, διοικητής της ΔΕΟ Πιτσιλής, και τους λέτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι εδώ τα πράγματα, ακριβώς αυτά τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο, δεν είναι εύκολα. Πρέπει να πάμε τουλάχιστον μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Πρέπει να πάμε μέχρι 30 Σεπτέμβρη, γιατί ξέρετε, πέραν του γεγονότος ότι οι λογιστές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δικαίωμα νομίζω να ξεκουραστούν για να δουν λίγο τις οικογένειές τους, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει ότι είναι άνθρωποι. Και απαιτούμε από τους λογιστές να δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα. Είναι και οι εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία που νομοθετικά υπάρχει υποχρέωση να λάβουν 15 ημέρες άδεια μέσα στον Αύγουστο. Για να μην βρεθούμε πάλι τέλος Αυγούστου και να πάλι οι λογιστές να λένε ότι κύριοι, δείτε, δεν γίνεται έτσι, δεν θα φτάσει η προθεσμία. Πηγαίνετε το από τώρα 30 Σεπτεμβρίου, κάντε μεταφορά των δόσεων, θα πληρωθούν μία, δύο, τρεις δόσεις μαζί στους πολίτες ή στις επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο θα υποβάλουν αργότερα τη δήλωσή τους. Οι λόγοι είναι εκατοντάδες που μπορώ να αναφερθώ, αν θέλετε, αλλά εν πάση περιπτώσει πηγαίνετε το σε μια προθεσμία που θα επιτρέψει να υποβληθούν οι δηλώσεις με ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ξέρετε, δεν είναι μια οποιαδήποτε δήλωση. Αποτυπώνει τα εισοδήματα του έτσι και γι' αυτό οι παραβάσεις στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας που συνδέονται με την δήλωση φόρου εισοδήματος είναι ιδιαίτερα βαριές παραβάσεις και δεν περιορίζονται στο πρόστιμο που, να το πούμε και εδώ, είναι 100 ευρώ για στατούς συνταξιούχους σε περίπτωση πρόθεσμης υποβολής, 250 ευρώ για ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για νομικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις με τυπογραφικά βιβλία, που από μόνο του είναι ένα ποσό που μόνο αστείο δεν το λες στις μέρες μας, έχει από πίσω και ένα σωρό άλλα ζητήματα που κρύβονται και δεν τα ξέρω πολύ στον κόσμο. Πολλοί στον κόσμο δεν ξέρει ότι η εκπρόθεση υποβολή δήλωση ενός μισθωτού ή ενός συνταξιούχου είναι πιθανό να του στερήσει τη συμμετοχή του σε κάποιο πρόγραμμα, είτε αυτό είναι κάποιο βάουτσερ για αντικατάσταση συσκευών, είτε είναι το Market Pass 2, είτε είναι το. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που απαιτούν εμπρόθεσμη υποβολή. Προγράμματα της καθημερινότητας των πολιτών. Ναι. Την εμπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους. Για τις δε επιχειρήσεις, η μη εμπρόθεσμη υποβολή υποκρίνει στις διατάξεις του κώδικα φορολογικής διαδικασίας παραβάσεις που έχουν να κάνουν ακόμα και με ανακρίβεια στα βιβλία τους, αλλά ακόμα και με παράταση της παραγραφής του έτους.
που αφορούν. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή δεν περιορίζεται στα 100, 250 ή 500. Και δεν είναι κάτι για το οποίο η παράταση που ζητάμε, δεν είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια μόνιμα ζητάμε παράταση για 30 Σεπτεμβρίου και ποτέ δεν μας ακούει το Υπουργείο και κάθε χρόνο έχουμε την ίδια κουβέντα. Άλλες χρονιές το πάει 31-8 που απλά καταφέρει να μην πάρει κανένας λογιστής πάλι άδεια, αγνοώντας τον κλάδο ουσιαστικά και υποβάλλονται αιτήσεις. Άλλες φορές το πάει λίγο πιο μέσα στο Σεπτέμβριο. Κάτι σημαίνει αυτό. Όταν μια σύμπτωση, ένα γεγονός επαναλαμβάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Κάτι κρύβεται από πίσω και κρύβεται από πίσω κάτι που το αναφέρουμε και στην επιστολή μας, ότι ναι μεν το Υπουργείο ανοίγει τις πλατφόρμες κάθε χρόνο και νωρίτερα. Δεν φροντίζει όμως, δεν σημαίνει όμως ότι ανοίγοντας την πλατφόρμα μπορούμε να υποβάλουμε δήλωση. Ειδικά για φέτος να τονίσω ότι ναι μεν άνοιξε πλατφόρμα 30 Μαρτίου, την ίδια ημέρα όμως βγήκαν και οι αποφάσεις που αφορούσαν τα έντυπα τα οποία συνδέονται με τις φορολογικές δηλώσεις. Θα μου πείτε, μα την ίδια μέρα βγήκανε. Δεν γίνεται ακριβώς. Τα έντυπα πρέπει να βγαίνουν και οι οδηγίες συμπλήρωσης από το προηγούμενο έτος, τουλάχιστον 2-3 μήνες πριν. Και αυτό γιατί θα πρέπει και να τα διαβάσουν οι λογιστές, αλλά κυρίως θα πρέπει οι εταιρείες μηχανογράφησης να προσαρμόσουν τα συστήματά τους πάνω στα νέα έντυπα και στις νέες οδηγίες. Αυτό φέτος έγινε ένα μήνα μετά. Πολλές εκκρεμότητες και γι' αυτό το λόγο ούτως ή άλλως πάντα συνολικά τα βλέπετε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν ως προβλήματα μέσα στην φορολογική πολιτική, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το δικό σας το αντικείμενο, και γι' αυτό το λόγο εσείς από τη δική σας την πλευρά λέτε ότι ξέρετε, έχουμε τόσα δεδομένα μπροστά μας, δεν είναι μόνο οι φορολογικές δηλώσεις, είναι απαραίτητο επειδή πρέπει να βγουν τόσα άλλα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο και εμείς πρέπει να έχουμε μία παράταση παραπάνω. Δεν είναι μικρό το νούμερο αυτό. 1,8 εκατομμύρια δηλώσεις οι οποίες εκκρεμούν. Δύο προεκλογικοί περίοδοι οι οποίες πέρασαν. Καθυστερήσεις από τους περισσότερους από εμάς. Και βέβαια μπροστά μας άλλη μία προεκλογική περίοδος, έτσι. Και κοιτάξτε, και καθυστερήσεις κυρίως από τους φορείς του δημοσίου, ακόμα και από την ίδια την ΑΔΕ στην ενημέρωση των στοιχείων. Ναι, ναι, σωστά. Έχουμε ξαναπεί, κυρία Δουλγεράκη, πριν γίνει πρόβλημα, το είχαμε προβλέψει και φωνάζαμε από τότε. Αλλάξτε την ημερομηνία, δεν θα βγουν οι προθεσμίες. Δεν θα βγουν οι προθεσμίες. Θα φτάσουμε τέλος του μήνα να εκτιμήσουν την κατάσταση στο Υπουργείο. Μα τέλος του μήνα θα έχουμε, είμαι βέβαιος, ότι θα έχουμε ζητήματα υγείας. Κύριε Χριστοφοράκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μου κάτι. Όσο πιο σύντομα γίνεται, έρχονται αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, όπως βλέπω, δηλαδή εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών? Είναι αλήθεια, ρωτώ να μάθω, ότι μελετά πριν λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, ότι θέλουν να ανοίξουν νέες ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο που ξεπερνούν τα 107,7 δισευρώ. Κοιτάξτε, πάλι δεν θέλω ούτε τα γένια μας να ευλογήσω ούτε να πω οτιδήποτε. Αν τρέξετε στο προηγούμενο κουβέντα μας που είχαμε πει ακριβώς αυτό που συμβαίνει, ότι η ημερομηνία 1η-11η του 2021, που δεν θα έπρεπε όσοι ήθελαν να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων ή να ενταχθούν στις 72 δόσεις, σε αυτή την ημερομηνία δεν θα έπρεπε να έχουν λήξει πρόβλημα στις οφειλές, ήταν τεράστιος κόστης και θα άφηνε τους οφειλέτες εκτός ρύθμισης. Αυτός ακριβώς ο κόστης έχει οδηγήσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε απόρριψη σε ποσοστό 8 στις 10, 80% δηλαδή. 80% πτήσεων επανένταξης ή ρύθμισης 72 δόσεις απορρίπτεται από αυτό το λόγο. Αυτή η ημερομηνία που την είχαμε αναφέρει πριν υποβληθεί, που την είχαμε αναφέρει μέσα στη Βουλή ότι πρέπει να αλλάξει, φαντάζομαι ότι επανεξετάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε η όποια νέα ρύθμιση, παράταση της ρύθμισης, να τροποποιεί και αυτή την ημερομηνία, για να μπορέσουν οι πολίτες να ενταχθούν
στη ρύθμιση πλέον, γιατί πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλές αιτήσεις και απορρίπτονται μόνιμα για αυτό ακριβώς το λόγο που σας ανέφερα. Καλά, είναι ενδεικτικό. 22.000 μόνο οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί. Ούτως ή άλλως σε επικοινωνία θα είμαστε για ό,τι νεότερο, έτσι ώστε να είναι ενήμερος και ο κάθε πολίτης. Κύριε Χριστοφοράκη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Πολύ πολύ καλημέρα σας από τον 984.